Σε λίγες ώρες άλλαξαν οι αποφάσεις των πολιτικών αρχηγών και φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Υπό την διπλή απειλή της Ευρώπης για χρεοκοπία, αλλά και του Λουκά Παπαδήμου, σύμφωνα με πληροφορίες, για παραίτηση. Οι πολιτικές δυνάμεις ξέχασαν το βέτο, ξέχασαν τις αψημαχίες τις χθεσινοβραδινές και πήραν τη μεγάλη απόφαση. Και κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει και αυτή η περίφημη προθεσμία των 15 ημερών, που ήταν δικό μας εφεύρημα τελικά. Δεν ξέρω ποιανού ήταν το εφεύρημα. Οι 15 μέρες στράτο έγιναν μόλις 5 ώρες. Mm-hmm. Και γιατί? Γιατί υπήρξε από το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Παπαδήμου με όλα τα ηγετικά στελέχη των δανειστών, των συστημάτων που απαρτίζουν την Τρόικα. Αμέσως ο κύριος Παπαδήμος είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τον Αντώνη Σαμαρά και τους έθεσε την πραγματικότητα ως έχει. Δηλαδή το Eurogroup, εάν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, απόψε ήταν αποφασισμένο να κλείσει το κεφάλαιο Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έκαναν αυτό το θαραλέο βήμα οι αρχηγοί των δύο κομμάτων εξουσίας. Όμως το ζητούμενο είναι πρόκαμαν να κόψουν το νήμα, γιατί το κλίμα στην Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως βαρύ ακόμα και τώρα. Το βλέπουμε ότι ειδικά τις τελευταίες πληροφορίες και τα τελευταία λεπτά τα πράγματα είναι όσο πάνε και χειρότερα. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε από τις Βρυξέλλες δείχνουν ότι σίγουρα απόψε θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια συμφωνία. Είναι εκνευρισμένη, Δήμο. Είναι φανερό ότι είναι εκνευρισμένη. Δεν είναι εκνευρισμένη. Αλλά είναι και εκνευρισμένη, αν θες, από τις συνεχείς αναβολές. Αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών αναβλήθηκε 7 φορές μέχρι να γίνει τελικά. Είναι εκνευρισμένη, είναι φανερό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούν, λένε, στην Ευρώπη να παίζουμε άλλο με τους Έλληνες πολιτικούς. Δεν ήταν τυχαία η απάντηση που έδωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, και το είδαμε στο βίντεο, στην ερώτηση της δημοσιογράφου από τη Γερμανία, γιατί καίνε τις σημαίες στην Ελλάδα, που είπε: «Εγώ θέτω το ερώτημα στους Έλληνες πολίτες, εμπιστεύονται περισσότερο τους Έλληνες πολιτικούς από τα ευρωπαϊκά όργανα?» Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Και δείχνει και τις διαθέσεις του ίδιου απέναντι στους Έλληνες πολιτικούς. Το ζητούμενο είναι, θα συνεδριάσει το Eurogroup ή θα υπάρξει απόφαση μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά? Και αν κυλήσουν όλα ομαλά, μετά τι θα γίνει εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο? Και έρχεται. Ακριβώς. Είναι ώρα ευθύνης λοιπόν στο επόμενο βήμα για τους Έλληνες βουλευτές. Πώς θα λειτουργήσουν? Θα δράσουν εθνικά ή μικροκομματικά? Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Ελλάδα πια βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Και ας το καταλάβουμε άπαντες. Άλλος δρόμος υπάρχει? Αν υπάρχει αυτοί που λένε ότι υπάρχει, ας μας τον δείξουν. Είναι εξαιρετικά ξεκάθαρες πλέον, για να κλείσουμε, Δήμο, και οι διαθέσεις των Ευρωπαίων ηγετών σε οποιαδήποτε πλέον καθυστέρηση η δική μας αναβολή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουν στενέψει τα περιθώρια. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Έχουν εκμηδενιστεί. Ας το καταλάβουμε άπαντες. Και κυρίως οι βουλευτές που θα κληθούν, εάν πάνε όλα καλά στο Eurogroup. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.